Δυστυχώς έχουμε νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας. Και πριν από ένα μήνα είχαμε αύξηση και στο αλεύρι, στα σκληρά άλευρα. Η αύξηση στα σκληρά άλευρα ήταν περίπου της τάξης του 18% και στην ενέργεια και στα καύσιμα κυμαίνεται γύρω στο 15%. Οπότε επόμενο είναι ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν αυξήσεις σε όλα πάλι τα τρόφιμα και πολύ πιθανόν και στα ψωμιά και στα αρτοπαρασκευάσματα, εάν δεν υπάρξει κάτι το οποίο θα γίνει από την κυβέρνηση. Μία στήριξη, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Χθες έγινε μία συζήτηση με τον κύριο Υπουργό και ζητήθηκε να κρατηθούν οι τιμές στο ψωμί και να μην αυξηθούν. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει, διότι πλέον οι αρτοποιοί δεν μπορούν να απορροφούν τις αυξήσεις, είτε αυτές είναι από τις πρώτες ύλες, είτε είναι από τα καύσιμα και την ενέργεια, είτε είναι από φόρους, όπως γινόταν όλα τα χρόνια. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οριακό. Δεν μπορούμε να το απορροφήσουμε πλέον το κόστος αυτό. Οπότε, δυστυχώς, αυτό, εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, θα μετακυλήσει και θα πάει στα προϊόντα. Τα χρόνια που πέρασαν και ειδικά μετά τον κορονοϊό, η αλήθεια είναι ότι η μείωση των τζίρων λόγω της μείωσης της δυνατότητας των πελατών να ψωνίσουν ήταν τη τάξη του γύρω στο 25%. Αυτό δυστυχώς έχει μείνει, δεν έχει επανακτηθεί. Το καλοκαίρι που πέρασε είχε μια σχετικά καλή δουλειά λόγω και του τουρισμού και λόγω της χρονιάς που πέρασε με το λάδι και τις τιμές που έχει το ελαιόλαδο, που αυτό ξαναπέφτει στην αγορά. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα από εδώ και πέρα με τις νέες αυξήσεις που έρχονται, γιατί αυτές οι αυξήσεις θα επηρεάσουν και επηρεάζουν και το βλέπουμε όλοι καθημερινά στα σούπερ μάρκετ που πάμε, όλη τη διατροφική αλυσίδα. Οπότε δεν ξέρω πώς θα είναι ο χειμώνας φέτος και αν θα έχουμε νέες μειώσεις σε τζίρους και τι δυνατότητες θα έχει ο κόσμος. Έρχονται γιορτές. Δυστυχώς κάθε χρόνο αυτόν τον καιρό οι τιμές των πρώτων υλών ανεβαίνουν. Πρώτο και καλύτερο, ας πούμε, το λάδι, τα βούτυρα, τα τυριά, δείτε που έχουν πάει. Οπότε φανταστείτε ότι όλα αυτά τα προϊόντα θα είναι αυξημένα. Δεν μπορεί να είναι στις τιμές που ήταν πέρυσι και πρόπερσι.